Αυτές οι προνύμφες της μύγας μαύρου στρατιώτη είναι πολύ μεγάλης αξίας. Περίπου 400.000 προνύμφες μπορούν να εκτραφούν σε 7,5 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες αναπτύσσονται γρήγορα, τρέφονται από απορρίμματα και μετά τη συλλογή και την ξήρασή τους, η ξηρά ουσία περιέχει 35% λίπος και 40% πρωτεΐνη. Μια πολλά υποσχόμενη βάση για ζωοτροφές. Ήδη από το 2006, δύο αδέρφια ίδρυσαν την εταιρεία Hermetia στη Γερμανία για να παρασκευάσουν πλούσια σε πρωτεΐνες διατροφή από έντομα. Αλλά χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια μέχρι να βρουν τον πρώτο επενδυτή. Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη γνώσης, τεχνολογίας και κανονισμών. Ως εκ τούτου, οι ίδιοι επιχειρηματίες έγιναν ειδικοί στον τομέα τους και έκαναν τις απαραίτητες επαφές με διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια και χρειάστηκε να υποβάλουν πολλές αιτήσεις για να λάβουν έγκριση για τη διάθεση των προϊόντων τους. Μετά από το 2011, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη θετική επιρροή της διατροφής των σκύλων με έντομα στα δερματικά τους προβλήματα. Μαζί με την έκθεση FAO από το 2013 για τα έντομα ως τρόφιμο, αυτό άλλαξε την αντίληψη των πελατών. Σήμερα, η Hermetia είναι κορυφαίος παραγωγός εντόμων στη Γερμανία και απασχολεί 50 επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευμένους εργάτες. Η φήμη τους εξαπλώνεται και πολλοί διεθνείς επιστήμονες επισκέπτονται την επιχείρηση ώστε να ωφεληθούν από τις εμπειρίες τους. Προς το παρόν, το πρωτοποριακό προϊόν τους έχει άδεια κυκλοφορίας ως σκυλοτροφή και ιχθυοτροφή. Στο μέλλον, ωστόσο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη γεωργική κτηνοτροφία και συνεπώς να αντικαταστήσει το ιχθυάλευρο και τα προϊόντα σόγιας και έμεσα να καταπολεμήσει την αποψήλωση των δασών και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια έντομα. Το δυναμικό αυτής της ανέγκυχτης πρώτης ύλης είναι συνεπώς τεράστιο.